έχουμε Γιώργο Τσακίρη. Μετά από ένα ιστορικό μάτι. Ναι, ναι, σίγουρα. Μια ιστορική επιτυχία, μια ιστορική, ένα ιστορικό διπλό. Το οποίο, το πιο μεγάλο ουσιαστικό ενδιαφέρον έχει ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, γιατί εντάξει, μπορείς να πάρεις διπλά, μπορείς να πανηγυρίσεις μια νίκη που θα σου έρθει συγκυριακά, αλλά νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία να το καταφέρνεις με το σχέδιο που έχεις στο σκιώσεις το κεφάλι σου και να το υλοποιείς σε ένα μεγάλο βαθμό παρά τις στραβές σου και πριν το μάτς, αλλά και στη διάρκεια του παιχνιδιού, έτσι, γιατί και ο τρόπος που δέχεται τις ισοφαρίσεις είναι, ρε παιδί μου, τέτοιος που μπορεί να σε πληγώσει τόσο που να, ναι, να μην επιστρέψεις ποτέ στο μάτσο. Να χάσεις την κέντρωσή σου, να πεις να σε προσπεράσει το γαμότο και να χάσεις την ουσία μετά. Αλλά νομίζω ότι σε επίπεδο συγκέντρωσης και ανταπόκριση στο πλάνο και την ομάδα παίρνουν πάνω από το άριστα. Και το πλάνο είναι θαραλέο, αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, δεν είναι ένα πολύ, πλάνο, άντε παιδιά όλοι πίσω, ας πούμε, που λέγαμε με τον. Νομίζω ότι αν το κάνει διαφορετικά δεν θα είχε. Όχι, δεν θα βγαίνει. Ναι, δεν θα έβγαινε. Ναι. Δηλαδή αυτό που είπε ο Αμαρτίας Αλμέιδας στην διάρκεια της ένδειξης τύπου για την αναμέτρηση της συγκεκριμένη, ότι δηλαδή ναι, καταλαβαίνω και είναι δύσκολο και Αγγλία, αλλά εμείς ήρθαμε εδώ να παίξουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε αυτό που θέλουμε με τον τρόπο μας, έδειχνε τη διάθεση να ότι θα παίξει, απλά δεν περιμέναμε να είναι τόσο θετική επιλογή, έτσι. Δηλαδή και για το σημαντικό να με πει, θυμάστε χθες ότι μπορεί να παίξει το περδίπλα στο Μήτογλου, το πιο πιθανό σενάριο γιατί δεν ξανακάνει πέρυσι και γενικότερα σε προετοιμασίες, και για τον CDB λέγαμε ότι μπορεί να ξεκινήσει γιατί ο Ρώτα είχε πολύ σερή παιχνιδιών και μπορεί εγώ ο Σπύρος, ο Σωτήρης, ο κάθε μη σχετικός τέλος πάντων σε επίπεδο των προπονήσεων να έχουμε μια άποψη ότι δεν πήγε καλά ο CDB με το Πανσεραϊκό και να τον τελειώνουμε στο μυαλό μας. Δεν πήγε καλά, εντάξει, δεν πήγε, ένα μάτσι είναι ώρα. Μα δεν πήγε, όπως είχε πάει πολύ καλά με την Δυνάμο Ζάγκρεμπ στο Βελιγράδι. Ναι, βγαίνει η σέντρα από εκεί πέρα. Στην Κροατία και το ξεχνάμε. Ναι, και το ξεχνάμε. Ο κότς δεν έχει τέτοια σκέψη. Έχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο, γνωρίζει ότι έχει μια διαβολοβδομάδα με παιχνίδια με Ολυμπιακό, Μπράιτον και Παναθηναϊκό. Ξέρει το ρόστερ του και δεν υπήρχε περίπτωση να μην δώσει όλο το πλάτος του ρόστερ να το αξιοποιήσει. Δηλαδή στο βαθμό που ήταν δυνατό αυτό να συμβεί και υποχρεωτικό από την άλλη, υπό την έννοια ότι οι συνθήκες απογειώνουν και το διπλό της ΑΕΚ, έτσι, εκτός της αντιπάλου που είναι μια των πιο φορμαρισμένων ομάδων αυτή τη στιγμή στην Premier League και στην Ευρώπη, και οι συνθήκες που είχε η ΑΕΚ με το ματς, χωρίς το Βίτα, χωρίς το Μουκουτί, με τους Γκατσίνοβιτς και Λιβάη Γκαρσία να έρχονται από τα πιτς, ήταν τέτοια που μεγαλώνουν και απογειώνουν την επιτυχία της ΑΕΚ. Πάντως εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όταν όλοι οι άλλοι μιλάγαν για τα στόπερ, ο Γκαρσία έτριβε τα χέρια του γιατί γερνάει ο Γκαρσία. Ο Αλμέιδα έτριβε τα χέρια του γιατί γερνάει ο Γκαρσία. Σίγουρα, δηλαδή, σίγουρα. Και ο Γκαρσία, και ο Γκαρσία. Του είναι, ναι, αλλά ειδικά ο Γκαρσία για μένα μεταμορφώνει την ΑΕΚ. Είναι δηλαδή, το έλεγα και πριν, μπαίνουν όλοι στα σωστά κουτάκια, ρε παιδί μου. Ακριβώς, δεν χρειάζεται να κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι, ξέρεις, συνηθισμένοι, ας πούμε. Ναι, είναι λογικό, γιατί είναι μια συνέχεια μιας δουλειάς που γίνεται ένα χρόνο, έτσι. Δεν είναι σύνηθες φαινόμενο, δυστυχώς, γιατί είναι αυτό. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Ο τρόπος που έχει τελειοποιήσει το παιχνίδι της με τον Λιβάη Γκαρσία είναι τέτοιος που όποτε λείπει είναι πασφανές ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι. Αυτό έλεγε δηλαδή, ο Κάρπετ, ναι, αυτό είναι. Ναι, είναι λογικό. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έφτασε να γίνει πρώτος σε 20 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτηθεί. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικός, τον είδαμε πέρυσι, νομίζω το καταλάβαμε και στην Αγγλία, γιατί και οι στόπερ της Brighton είχαν μεγάλο προβλήματα όταν η μπάλα έφτανε στον Λιβάη. Όχι για να τελειώσει μόνο τη φάση, γιατί στα δύο τελειώματα, εντάξει, το πρώτο δεν μπορεί να το κάνει καλύτερα νομίζω, στο δεύτερο μπορούσε πολύ πιο εύκολα να το. Αλλά το θέμα ήταν πώς τους έβαζε μέσα στην περιοχή με την κίνησή του. Πώς έσπαγε τις μπάλες, πώς τις έπαιρνε. Είναι πολύ απλό. Ποια είναι γιατί είναι η καθοριστικότητα του Γκαρσία μεγάλη. Και ας έχει βάλει τον κόλο Πόνσε και ας έχει βγει ο Γκαρσία. Όχι, μα σημαντικό είναι και αυτό να βάλει τον κόλο Πόνσε. Στο 65, πότε βγήκε και κάπου βγήκε. Γιατί η ΑΕΚ πήρε το μάτι στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ μπαίνει σε ένα παιχνίδι, στο οποίο και αυτή σίγουρα θα έχει τις ανασφαλίες της. Δηλαδή οι παίκτες της ξέρουν ότι λείπει ο Βίντα, λείπει ο δεν είναι οι άνθρωποι, δεν ζουν σε κανένα θερμοκήπιο. Όσο και να τους έχει πορώσει ο προπονητής, να τους έχει φορτώσει πίστη κτλ. Μπαίνει μέσα. Σε ένα γήπεδο. Πες με μια ομάδα που παίζει μπροστά στην Ευρώπη. Που το έχει κάνει η πάρτι, που το περιμένει, που έρχεται από νίκες με την Manchester United, με την Newcastle κτλ. Ξεκινάει το παιχνίδι 0-1. Και δεν είναι 0-1 γιατί κατέβηκε μια φορά. Ξεκινάει που είναι καλύτερη η ΑΕΚ. Εννοείται, έχει βρει γκολ και έχει κάνει όλο το πρώτο ημίχρονο της ΑΕΚ με τον Γκαρσία, η ΑΕΚ είναι καλύτερη από την Brighton.
Έτσι ακριβώς. Τι κάνουμε τώρα. Και μέχρι να βγει ο Γκαρσία είναι καλύτερη. Μετά, από τον τραυματισμό του Χατζησαφή και μετά. Μετά θα σε πιέσουν, θα χρειαστεί να αμυνθεί μαζικά. Θα χρειαστεί ο τερματοφύλακας. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, εννοείται. Για να κάνει τέτοιο διπλό δεν γίνεται. Θα έχει και τύχη στο τρίτο γκολ. Όλα αυτά. Να γίνει και σε άλλα μάτς και σε άλλες φάσεις. Λογικό είναι. Αλλιώς δεν παίρνει διπλό. Αλλά το μάτς είναι στην αρχή. Είναι δηλαδή εκεί που. Που όλοι λένε, όχι, τι θα γίνει τώρα, πώς θα αμυνθεί. Όχι, δεν θα αμυνθεί, θα παίξει. Θα παίξει, θα παίξει, ναι, ναι. Yeah. Θα παίξει για να το αλλάξει το έργο αυτό και να μην μπει στο ρυθμό του ότι πάλι, γιατί αν έμπαινε να αμυνθεί η ΑΕΚ, δεν θα είχε καμία επιτύχη. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το σχέδιο. Η ΑΕΚ δεν έχει μάθει να δουλεύει σε αυτό το σχέδιο, δεν θέλει ο προπονητής αυτό το σχέδιο να εκπαιδευτεί. Και αυτό σημαίνει όταν λέγαμε ότι δεν θα έπαιρνε τέταρτο στόπερ, που έλεγα εγώ ότι για μένα είναι ρίσκο. Αυτό είναι ευρωπαϊκή λίστα, θέλει περισσότερους μεσοεπιθετικούς. Το θέλει γιατί η νοοτροπία του είναι και να ποτίσει η ομάδα ότι δεν θα αλλάξουμε εμείς. Είναι η μεσοεπιθετική, ρε παιδί μου. Είναι η μεσοεπιθετική. Δηλαδή αυτό είναι, το μυαλό του. Εγώ είχα γράψει ένα κομμάτι πριν συμβούν όλα αυτά. Έλεγα ότι το πρόβλημα για την ΑΕΚ δεν είναι αν λείπει περιστασιακά ο Βίντα, ο Μουκουντή. Ξέρω εγώ όλα τα στόπερ, ρε παιδί μου. Το πρόβλημα για την ΑΕΚ θα είναι αν αλλάξει μυαλά ο Αλμέιδα και πάει με τα δικά μας. Και αρχίσει να σκέφτεται πώς θα κρατήσω το 0, πώς θα φτιάξουμε τη γραμμή Μαζινό για να αντέξουμε. Εκεί θα είναι πρόβλημα για την ΑΕΚ. Όσο δεν γίνεται αυτό. Ευτυχώς δεν το κάνει και δεν νομίζω να το κάνει. Δεν νομίζω να τα αλλάξει. Γιατί έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη και τη διοίκηση. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Όταν και στις στραβές βλέπεις ότι η διοίκηση δεν υπάρχει κανένα θέμα και σου λέει ότι εδώ είμαστε. Το πλάνο σχεδόν ασχολείται, κάνουμε ό,τι λέγεται, γράφεται ή ακούγεται. Παίρνει και ο άλλος πολύ πιο πάνω, ξέρεις, ψυχολογία. Γι' αυτό το είπε και χθες και αναφέρθηκε και σε αυτό χθες ο Αλμέιδα. Γι' αυτό κατέληξε να λέει και όσοι δεν πιστεύουν. Επειδή πρέπει να πάμε. Χατζησαφή, σε τι κατάσταση? Καλύτερη, πολύ καλύτερη. Εντάξει, μια διάσταση ήταν ευτυχώς τελικά. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Θυμίζω ότι προπονήθηκε στην Αγγλία στις εγκαταστάσεις της Brighton η ΑΕΚ. Γυρνάει σήμερα το απόγευμα από το Λονδίνο και ξεκινάει την προετοιμασία της και από αύριο για το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε αν ο Μουκουτί θα είναι διαθέσιμος, αν θα προπονηθεί δηλαδή Σάββατο Κυριακή. Αν το κάνει, θα είναι διαθέσιμος για το μάτσο της Λεωφόρου. Έγινε, αυτά θα τα πούμε Δευτέρα. Ναι.